Χρόνια μετά. Εν μέρη, τουλάχιστον. Εν μέρη, το ότι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο κάποιος θα πληρώσει για την ανικανότητα, αμέλεια, δεν ξέρω τι άλλο, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Αλλά από την άλλη, η οικογένεια είναι πολύ έντονη, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτός που σκότωσε τον νεαρό Ανδρέα, τον μικρό Ανδρέα, δεν διώκεται. Και δεν διώκεται μετά από εισήγηση του ανακριτή τότε, παρά του ότι ο θανατικός ανακριτής το τελικό μπόρισμα το 2015 άφηνε σαφείς ενδείξεις ότι υπήρχε αμέλεια, όπως επαναλαμβάνεται εξάλλου και από την νομική υπηρεσία, η οποία, για να είμαι ειλικρινής, προσπίστης με μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, αναλύνει και τις ευθύνες και του οδηγού, όπου φαίνεται ήταν επικίνδυνη οδήγηση του, υπό την επίρρρεια αλκοόλης, δεν έλαβε τις ουσιώδεις ενέργειες που έπρεπε να λάβει, όπως φρένα, να αποτραπεί με λίγα λόγια το δυστύχημα, και διερωτάται κανείς. Ένας άνθρωπος που σκότωσε ένα νεαρό παιδί παραμένει χωρίς συνέπεια. Ναι, κύριε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και η οικογένεια, με το δίκαιο της προβληματίζεται. Τι δικαιώνεται η οικογένεια επειδή θα διωχθεί ποινικά ο ανακριτής? Ναι, δεχομένως να είναι κάτι. Από την άλλη, όμως, εάν ο ανακριτής την δεδομένη στιγμή κάνουν κατά τη δουλειά του, ενδεχομένως, κυρία Σάβα. Ναι, είχαμε δύο κατηγορούμενους, όχι έναν, κύριε Δημητρίου. Ναι, αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Εάν την δεδομένη στιγμή ο ανακριτής έκανε σωστά τη δουλειά του, ενδεχομένως να καταλήγαμε και στον άγνωστο Χ. Γιατί ίσως η πηγή του κακού εδώ να είναι το γεγονός ότι δεν έγινε εντελεχής έρευνα, προσωποκρατήσεις και τα λοιπά για μια, στην ουσία, δολοφονία. Ούτε καν προσωποκράτηση δεν πήγαινε οδηγό. Και από εκεί ξεκινώ και διαρωτάται κάποιος ποιος είναι αυτός τέλος πάντων οδηγός του οχήματος που διχάνει όλες αυτές τις προστασίες. Εγώ έχω πει και έτσι, ότι αντιλαμβάνομαι και ως νομικός τουλάχιστον το σκεπτικό του Γενικού Εισαγγελέα της Νομικής Υπηρεσίας είναι ορθόν ηθικά, νομικά είναι ορθόν. Από την άλλη, ηθικά τι θα πει αυτή τη οικογένεια? Ναι, αλλά κύριε Δημητρίου, είστε ένας νομικός ο οποίος ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια και με θέματα ποινικά και όχι μόνο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες στα δικαστήρια. Το ερώτημα με εμένα είναι από την άλλη, αυτή η υπόθεση με βάση και την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα θα μπορούσε όμως να στηθεί στα δικαστήρια εναντίον αυτού του οδηγού? Μα τότε, φυσικά. Για τώρα μιλάμε, κύριε Δημητρίου, γιατί τότε είναι, δεν νομίζω να έχει κανένα που μπορεί να αμφισβητήσει ότι θα μπορούσε. Για τώρα, για τόσα χρόνια μετά. Τώρα. Ναι. Για τώρα, ναι. Ναι. Ενδεχομένως να υπήρχαν σοβαρά νομικά κολλήματα. Ποιος θέλει όμως, κυρία Σαββα? Θέλει η οικογένεια? Όχι, βεβαίως. Αλλά αυτό λέει και η νομική υπηρεσία. Ότι αυτό που μπορώ να διώξω τώρα με βάση και την νομοθεσία και το ότι υφίστανται, να διώξω ποινικά τώρα είναι αυτόν τον ανακριτή. Που συνειδητά, όπως σημειώνει και στο συμπέρασμά της, έχει κάνει παραλήψεις, κύριε Δημητρίου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μα δεν διαφωνώ. Ηθικά έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς και ο πόνος της οικογένειας και αυτή η δικαίωση που θέλει, ναι, δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί και ο οδηγός και ο άγνωστος χι οδηγός, ο οποίος με βάση και τα συμπεράσματα και όσα λέγονται, είναι και αυτός που ξεκίνησε το δυστύχημα. Και ο οδηγός, ο οποίος είναι γνωστός λόγω και το ότι είχε αλκοόλ πάνω του, δεν κατάφερε να πατήσει φρένα και έγινε όλο αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ηθικά δεν δικαιώνεται η οικογένεια, βεβαίως, και ούτε η ψυχή του 17χρονου Ανδρέα, έτσι, και των ανθρώπων γύρω του που έχουν φύγει, κύριε Δημητρίου. Γιατί πρόκειται για μια τραγική ιστορία αυτού του νεαρού. Έτσι, τώρα, όμως νομικά, τόσα χρόνια μετά, κύριε Δημητρίου, προφανώς και ο Γενικός Εισαγγελέας για να το λέει, σημαίνει ότι δεν μπορεί να σταθεί υπόθεση στο δικαστήριο. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε με αυτές τις υποθέσεις που παρέρχεται χρόνος. Θα σας πω τι κάνουμε. Ναι. Επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να απαιτούμε την αριστεία και όχι την μετριότητα και την προχειρότητα. Όπως παραδείγματος χάρη έγιναν οι ανακρίσεις τώρα από την ανακριτική ομάδα στο αρχηγείο της αστυνομίας, έπρεπε να γίνουν από τότε. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Δεν λέει κανένας τίποτε. Και κάποτε,
κάποτε, και όχι μόνο να φταίμε πάντα είτε την αστυνομία ή οτιδήποτε. Σωστό. Κάποτε πρέπει να πηγαίνουν σπίτι τους ανθρώποι της διοίκησης, της δημόσιας υπηρεσίας, να πηγαίνουν σπίτι τους. Όταν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να πηγαίνουν σπίτι τους. Μπορεί να διώξει κανένας δημόσιο υπάλληλο. Έχετε δίκιο, Δημήτρη. Είτε κόστησε στη δημοκρατία 20 εκατομμύρια ή 200 εκατομμύρια ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να διώξει κανένας κάποιον. Εάν δεν αλλάξουμε, αλλά δεν τολμά κανένας, γιατί ποιος θα τα βάλει με τη δημόσια υπηρεσία. Πεςτε μου εσύ. Κύριε Δημητρίου, να ρωτήσω κάτι νομικό. Με βάση και το συμπέρασμα της νομικής υπηρεσίας, όπου διώκεται ποινικά ο ανακριτής της υπόθεσης για συνειδητή παράληψη, σημειώνω και πάλι το συνειδητή, με αυτό το συμπέρασμα δεν μπορούν να εντοπιστούν ίσως ποινικές ευθύνες στον προϊστάμενο αυτό του ανακριτή? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο και αναλύεται και στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας να καταδικάσει έναν ανακριτή για εσκεμμένη και συνειδητή παράληψη. Είναι πολύ δύσκολο. Και για να καταλήξεις αυτόν τον συμπέρασμα, η νομική υπηρεσία υπήρχε λόγος. Ναι. Ίσως από τις λέξεις, διαβάζοντας εγώ τουλάχιστον, έχω αντιληφθεί ότι σίγουρα ο ανακριτής υπάρχει μαρτυρικών υλικών, το οποίο ο ίδιος ο ανακριτής ανέλησε και κατεχώρησε μέσα στο φάκελο της υπόθεσης για ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, που σημαίνει τις εντόπισε για να γίνουν και δεν τις έκανε. Μάλιστα. Εννοείται ότι είναι τεκμηριωμένοι αυτές οι αναφορές. Ακόμα και για τον ίδιο τον ανακριτή, μια υπόθεση για να αποδειχθεί στο δικαστήριο τέτοια φύσεως πρέπει να αποδειχθεί γνώση, μένες, ρέα κτλ. Δεν είναι εύκολη. Όσο μάλλον τώρα για τους προϊστάμενους, που αν με ρωτάτε εμένα, γιατί όχι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, γιατί στο... Ναι, αλλά, ξέρετε... Δεν φταίει πάντα ένας. Αυτή η υπόθεση ανεδείχθη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, έτσι. Όπως παράδειγμα σαν αυτή την υπόθεση, ξέρετε δεκάδες που έχουμε εδώ στο γραφείο και για, ακόμα και για θανάτους με ορφανά 6 μηνών που εκόψαν τον δρόμο πριν 2 χρόνια. Καθαρό δυστύχημα. Κόψαν τον δρόμο του μοτοσυκλετιστή. Ένας πατέρας έμεινε ορφανό, ένα μωρό 6 μηνών. Τι έγινε? Επειδή ενδεχομένως κάποιος ήξερε κάποιον εκεί στην τροχιά συγκεκριμένης επαρχίας. Τι έγινε? Τίποτε. Έχετε τέτοια καταγγελία ενώπιον σας, κύριε Δημητρίου, δηλαδή? Συγγνώμη. Έχετε τέτοια καταγγελία ενώπιον σας τώρα που μιλάμε, δηλαδή? Όχι καταγγελία. Έχω στείλει πάμπολες επιστολές και στην αστυνομία και στην νομική υπηρεσία. Ίσως να πρέπει να υπάρχει και εδώ μια οσμή συνωμοσιολογίας και να ανοίξει αυτή η υπόθεση. Μα δεν είναι μόνο αυτές. Είναι δεκάδες υπόθεσεις. Βγείτε έξω, μιλάτε με τον κόσμο, ξέρετε καλύτερα από εμένα. Ξέρετε τι αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ναι. Ξέρετε τρομακτικά προβλήματα με την ανίκη την κρατική μηχανή. Κανένας δεν τολμά να βάλει με την κρατική μηχανή. Είναι τρομακτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Εάν δεν περάσει νομοθεσία που να μπορεί η δημόσια λειτουργή για κρίτους, για σοβαρές παραλήψεις να μπορούν να πηγαίνουν σπίτι τους και όλα ζημιώνουν φυσικά τον τόπο και τους φορολογούμενους, τότε δεν υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Και το εννοώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Να έχετε καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.